Μία από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών σε επίπεδο συμμετοχής και σε ποσοστά σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, κυρίως όμως στη συγκέντρωση και την πορεία στο κέντρο της πόλης, ήταν αυτή της Πέμπτης, ως απάντηση του εργατικού κινήματος στο νομοσχέδιο Χατζηδάκη για τα εργασιακά. Χιλιάδες πολίτες έλαβαν μέρος στην απεργιακή κινητοποίηση στα Γιάννενα, με αφετηρία την περιοχή Κουρμάνιο, όπου πραγματοποιήθηκαν οι ομιλίες των εκπροσώπων του εργατικού κέντρου και πρωτοβάθμιων οργανώσεων και σωματείων, που συνεχίστηκε με πορεία στο κέντρο της πόλης, με την κεφαλή της πορείας να φτάνει στο κεντρικό δημαρχείο και την ουρά της να μην έχει ακόμη ξεκινήσει να ανεβαίνει την οδό Αβέροφ. Σε δηλώσεις τους, ο πρόεδρος του εργατικού κέντρου Νίκος Έξαρχος και ο πρόεδρος του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΔ Χρήστος Γρίβας αντίστοιχα μετέφεραν την οργή και αγανάκτηση του κόσμου της εργασίας, όπως είπαν, για τις βασικές προβλέψεις του νομοσχεδίου. Το εργατικό κέντρο μάλιστα προκήρυξε και νέα απεργία για την επόμενη Τετάρτη 16 Ιουνίου. Δίνουμε την απάντηση στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης και της μεγαλοεργοδοσίας, σχεδιασμοί που θέλουν να επιβάλλουν ακόμα παραπέρα απλήρωτη εργασία στους εργαζόμενους, κατάργηση της Κυριακής αργίας, τσάκισμα των συλλογικών συμβάσεων και των δικαιωμάτων των εργαζόμενων. Είναι ένα νομοσχέδιο που χτυπάει τον πυρήνα των δικαιωμάτων μας, που ουσιαστικά θέλει να τσακίσει ό,τι έχει απομείνει όρθιο. Εμείς το λέμε ξεκάθαρα. Πάρτε το νομοσχέδιό σας πίσω. Όχι απλά δεν μας κάνει. Σήμερα οι εργαζόμενοι δεν έχουν ανάγκη από παραπάνω απλήρωτες υπερορίες, ούτε από δουλειά την Κυριακή. Σήμερα οι εργαζόμενοι έχουν ανάγκη από αυξήσεις στους μισθούς, στα μεροκάματα, από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, από σταθερό ημερήσιο χρόνο, από ανάπαυση, από ξεκούραση, από προγραμματισμό της ζωής τους. Η κατάργηση του 8ωρου, των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, της κυριακάτικης αργίας, η επίθεση στα συνδικαλιστικά και εργασιακά μας δικαιώματα, η διάλυση και η ισοπαίδωση του 1264 του εμβληματικού νόμου της μεταπολίτευσης βρίσκει κάθετα αντίθετος τους εργαζόμενους. Επιπλέον, η κατάργηση του σώματος επιθεώρησης εργασίας, ενός μητρώου, ενός κάστρου προστασίας των εργασιακών δικαιωμάτων, με την κατάργησή του και με το πρόσχημα ότι θα αναβαθμιστεί σε ανεξάρτητη αρχή, είναι ευθέως ομολογία και παραδοχή από τη μεριά της κυβέρνησης ότι θα παραδώσει τα εργασιακά δικαιώματα λάφυρο στην εργοδοσία. Η συγκέντρωση της Πέμπτης στα Γιάννενα, ωστόσο, στιγματίστηκε από την ένταση και τους προπυλακισμούς τελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ αυτών των πρώην βουλευτών Χρήστου Μαντά και Γιάννη Στέφου, αντίστοιχα με τον πρώτο να πέφτει θύμα χειροδικίας. Η ένταση είχε παρατηρηθεί από νωρίς στο χώρο της συγκέντρωσης, μεταξύ μελών του αντιεξουσιαστικού χώρου και μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, και για τη συμμετοχή του στην πορεία, κυρίως όμως λόγω της εμφάνισης ενός πανό με την υπογραφή του κομματικού φορέα. Η ένταση εκτονώθηκε γρήγορα με την παρέμβαση των πιο ψύχρεμων και στην πορεία συμμετείχαν κανονικά και οι δύο πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Σε ανακοίνωσή της, η Νομαρχιακή Επιτροπή Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κάνει λόγο για αντικινηματική επίθεση στο αγωνιστικό μπλοκ του ΣΥΡΙΖΑ με απέτηση ενός μικρού τμήματος του αντιεξουσιαστικού χώρου να αποχωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ από την πορεία. Αποχώρηση ούτε έγινε, τονίζεται στην ανακοίνωση, ούτε και θα γίνει ποτέ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι διαχρονικά πιστός στις μάχες, ορόσημα που πρέπει να δοθούν παρόν στο δρόμο, παρόν στο κοινοβούλιο. Οι αρχές και οι αξίες μας για τη διασφάλιση των συμφερόντων του κόσμου της εργασίας δεν καταστέλλονται, ούτε και θα υποσταλούν. Οι αγώνες δεν έχουν ιδιοκτήτες και ειδικά τώρα δεν περισσεύει κανείς και καμία. Δεν θα επιτρέψουμε στην ακραία συντηρητική πολιτική να κυριαρχήσει και δεν θα υποστήλουμε τη σημαία των αγώνων για την υπεράσπιση της αξιοπρέπειας και των λαϊκών δικαιωμάτων, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.